Μάλιστα, αυτά λοιπόν καταγγείλει ο κύριος Φωτιάδης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Στάθης Μακρύδης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να ακούσουμε και τη δική του την πλευρά. Κύριε Μακρύδη, καλησπέρα σας. Μένω κατάπληκτος. Καλησπέρα σε όλους σας, αλλά μένω κατάπληκτος, κυρία Μπασιάκη. Για εξηγήστε μας τώρα, τι έχει γίνει, κύριε Μακρύδη. Δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με όλο αυτό που καταγγέλνει ο κύριος Φωτιάδης. Εν πάση περιπτώσει, εμείς, σαν εμπορικός σύλλογος, θέλοντας να στηρίξουμε την αδυναμία ενός συναδέλφου και επειδή τα λεφτά που θα χρειαζόταν, όπως μας είπε, και ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό αυτό το οποίο χρειάζεται, αποφασίσαμε, γιατί σαν σύλλογος δεν είχαμε τη δυνατότητα, να ακολουθήσουμε μια νόμιμη διαδικασία η οποία λέει ότι εκδίδεται ένας αριθμός αποδείξεων του 1 ευρώ. Ενημερώνουμε την εφορία ότι θα κάνουμε αυτήν την κίνηση ως αποδεικτικό σε αυτούς που θα πληρώσουν λεφτά. Τυπώσαμε 20.000 αποδειξούλες του 1 ευρώ. Τις μοιράσαμε σε όλα τα μαγαζιά που θέλαν να βοηθήσουν την κίνησή μας. Αυτοί στη συνέχεια οι συνάδελφοί μας καταστηματάρχες μεταπούλησαν αυτά, δηλαδή τα δίνανε στον κόσμο που ήθελε να ενισχύσει την κίνηση αυτή. Σταματήσαμε τη διαδικασία την Παρασκευή, μαζεύουμε πίσω τα μπλοκάκια, θα γίνει κατά μέτρηση παρουσία νομικών συμβούλων της περιφέρειας, του Δήμου και δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι, θα είναι παρουσία και του νομική σύμβουλου του κυρίου Φωτιάδη, θα καταμετρηθούν πόσα από αυτά που λυθήκανε, τα υπόλοιπα θα καταστραφούν, θα γίνει ένα πρωτόκολλο πόσα είναι τα λεφτά που μαζευτήκαν για την υγεία, την περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, για να ενισχύσουμε τον συνάδελφό μας. Στη συνέχεια θα το καταθέσουμε στην εφορία ότι εμείς μαζέψαμε αυτό το ποσό, θα καταστρέψουμε τα υπόλοιπα και ήδη δεν κυκλοφορεί άλλο, δηλαδή εδώ και από την Παρασκευή και σήμερα, αύριο και όποιος δεν υπάρχουν πλέον μπλοκάκια που μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτήν την ιστορία. Σταμάτησε η διαδικασία του Εράνου, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι Έρανος. Εμείς δεν δείξαμε πουθενά. Για νόμους και όλα αυτά προσπαθούμε να τηρήσουμε κατά γράμμα τον νόμο. Η Επιτροπή συνήλθε με την κυρία Νικολάου, τον Δήμαρχο και εμένα και δύο μέλη του Γραμματέα και την Ταμεία του Εμπορικού Συλλόγου. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια τα λεφτά θα κατατεθούν σε έναν λογαριασμό, οι οποίοι θα μπορούν να τον κινούν οι πρόεδροι της Επιτροπής, ο Δήμαρχος και συνυπογράφοντας, για οτιδήποτε χρειαστεί υπέρ υγείας, δηλαδή για την υγεία του μικρού Γιώργου. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ στον κύριο Φωτιάδη ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε για να γίνει το παιδί καλά. Όλος ο κόσμος με μεγάλη, μεγάλη έτσι προσπάθεια συνέδραμε σε αυτήν την κίνησή μας και ήρθαν άνθρωποι συνταξιούχοι που παίρνουν πολύ ελάχιστα χρήματα και δώσαν έστω 1-2 ευρώ. Ήταν συγκινητικό να περιμένω έξω από τα μαγαζιά μας κόσμος για να δώσει για αυτά τα λεφτά. Τα μαζέψαμε. Τα έχουμε κατατεθειμένα σε λογαριασμό αυτή τη στιγμή πρόχειρα, γιατί δεν θέλω να δίνει σε κανένα στα χέρια. Όταν θα γίνει η απογραφή, πόσα μαζεύτηκαν, γιατί έχει μισά μπλοκά και είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Τι να κάνουν τώρα. Θα μπουν τα λεφτά σε ένα λογαριασμό και ό,τι θέλει ο κύριος Φωτιάδης, που θα αφορούν την υγεία του παιδιού, το εγχείρηση, νοσήλια, το βιβλιάριο του ΤΕΒΕ, οτιδήποτε χρειαστεί που θα αφορούν την υγεία του μικρού Γιώργου, τα λεφτά θα είναι στη διάθεσή του, όσο και μέχρι το ποσό που θα υπάρξουν. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην τα δώσω τα λεφτά, αλλά αν δεν γίνει νόμιμη διαδικασία, δεν μπορώ, διότι διαχειριζόμαστε μάλλον με μεγάλη ευθύνη ξένα χρήματα. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε και απόλυτα ξεκάθαρο, κύριε Μακρύδη. Άρα είναι λοιπόν θέμα καθαρά διαδικαστικό. Μόνο διαδικαστικό, κύριε Μπασκάκη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, να τηρηθούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι καθόλου νόμιμη, να το θέσω λοιπόν και εγώ διαφορετικά. Λοιπόν, και μετέπειτα θα μπουν, όπως είπατε και εσείς, σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, όπου από εκεί ο κύριος Φωτιάδης Θα μπορεί να αντλεί χρήματα για την, το τονίζω. Μόνο για την υγεία του παιδιού. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Γιατρούς. Ό,τι υπάρχει, ό,τι είναι που αφορά την υγεία του μικρού Γιώργου, αυτός ο λογαριασμός και αυτά τα χρήματα είναι για την υγεία του παιδιού. Είναι μόνο για την υγεία λοιπόν του μικρού Φωτιάδη και καλά κάνετε και το λέτε, διότι όπως είπατε πριν από λίγο, βεβαίως. Ο Φωτιάδης και όλοι όσοι δώσαν λεφτά. Αντιληπτό. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε Μακρύδη, διότι όπως είπατε, ήρθαν να βοηθήσουν ακόμη και άνθρωποι συνταξιούχοι, οι οποίοι από το υστέρημά τους έβγαλαν για αυτή την προσπάθεια και για συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή μόνο για την υγεία του μικρού παιδιού και για τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, λέμε στον κύριο Φωτιάδη, στην οικογένεια του κύριου Φωτιάδη, ότι είναι ζήτημα ημερών μέχρι να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η διαδικασία. Έτσι, για να μπουν. Τετάρτη τελειώνει η διαδικασία, γίνεται η απογραφή. Βλέπουμε τι πουλήθηκε, τι λεφτά έχουμε.
μπαίνω στο λογαριασμό και από την Πέμπτη το πρωί, όταν θα ξέρουμε, θα ανακοινώσουμε θα δελτίουμε δελτίο τύπου και θα ανακοινωθεί το πρακτικό, το οποίο θα λέει πόσα πουλήθηκαν, πόσα εκδόθηκαν, με τα τιμολόγια, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, θα γίνει η δήλωση το πρωί στις εφορίες το ποσό που μαζεύτηκε και στη συνέχεια θα μπορούμε να το διαθέσουμε, αφού χρειάζεται λεφτά, το τονίζω, μόνο για την υγεία του παιδιού. Κατάλαβα. Για να ξέρω και εγώ και ο καθένας που έχει βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια ότι πραγματικά τα χρήματα πάνε εκεί. Επίσης, και κάτι τελευταίο. Να πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Κυρία Πασιάκη, όσον αφορά για το ΚΤΕΛ, όταν ήρθε ο κύριος Φωτιάς και μου είπε ότι θέλω να κατεβώ στην Θεσσαλονίκη και δεν έχω τα χρήματα, του είπα ότι εγώ συνονοήθηκα με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ και μπορούμε ατελώς για όλη την οικογένεια να σας δώσουμε εισιτήριο διαρκείας να μπορείτε να πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να βλέπετε το παιδί ή για οτιδήποτε άλλο. Ούτε το έκανα για να το προσβάλλω, ήταν μέσα στο όλο κλίμα της συγκέντρωσης χρημάτων και της βοήθειας της οικογένειας Φωτιάδη και μία ακόμα εξτρά πρόταση. Λεφτά δικά μου δεν είναι ούτε ένα ευρώ. Ναι, και όλα πρέπει να πούμε, κύριε Μακρύδη, αυτό ακριβώς και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Μακρύδη. Τα χρήματα αυτά δεν είναι προσωπικά δικά σας, είναι ανθρώπων οι οποίοι έχουν βοηθήσει, θέλησαν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια την οποία βεβαίως ξεκίνησε ο Εμπορικός Σύλλογος. Και αυτό που πρέπει να τονιστεί για άλλη μια φορά και να το ξεκαθαρίσουμε είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή η οποία διαχειρίζεται όλη αυτή την υπόθεση και όχι προσωπικά εσείς και μόνο. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε. Μάλιστα. Και τελειώνει. Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Μακρύδη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Να είστε καλά.